ανέβει. Πού με πας ρε με τα σανδάλια ρε και τα φορέματα. Τι τραβάω. Στο άγνωστο με βάρκα του GPS, ε. Όπα. Τι ψάχνουμε, ε. Ένα ορυχείο. Ένα ορυχείο. Να βρούμε χρυσό. Πού, στο Μητσερό. Να πληρώσουμε τους μάστορες, να τελειώσουν το έργο. Το οποίο δεν έχει οδηγίες, ε. Αφού περιπτυχθήκαμε, είπαμε με την Εύη να βρούμε ένα ορυχείο, να κάνουμε καμία εξόδηξη. Να μαζέψουμε κανένα φράγκο. Για να τελειώσουμε το έργο, ε. Εντάξει, έχει απίστευτη γεύση. Βρήκαμε, ρε. Αλληλούια! Και πώς περνάμε την τάφρο τώρα. Ποια τάφρο. Σε βλέπω. Από εδώ. Ναι, αμέ. Πώς μου πέσει κάτω. Ε. Ειδικά το που κουβαλάς το κινητό μου. Ε, κράτασε να περάσω εγώ να ξαναπάρω το κινητό. Καλά. Έλα, κάτσε πάνω το κινητό να σε τραβήξω. Περίμενε, Δεν θα με τραβήξει. Τι? Δεν θα με τραβήξει. Θα τραβήξω τον εαυτό μου. Γαμώ το. Δεν ήταν για κρόκο. Όχι, έλα, πάρε. Έλα, πάρε. Πάρε. Έλα, πάρε. Το κινητό σου το έχω εγώ. Ναι, βγάλ το από το GPS. Κλείσε το ίντερνετ γιατί δεν έχω μπαταρία. Κλείσε το σύνδεσμο, δεν είναι τίποτα. Μ' άρεσε, Άρη. Δεν έχω τον κωδικό σου, εσύ. Λάθος τον έβαλε, έλα, τράβα. Ωρε, κρανίου τόπος, ε. Δεν υπάρχει τίποτα, μιλάμε. Μαλάκα. Εν τω μεταξύ, έπρεπε να πάρουμε κράνος μαζί. Γιατί? Άρη, τι είναι αυτό εκεί πέρα που πρέπει να πού, ρε. Εκεί, ψηλά. Ραντάρ, ο τρόδος. Ναι. Ο τρόδος, ναι. Του μπαλόνι είναι. Και εκεί έχει ένα βιτιοφό, δεν ξέρω τι κάνει. Ιδιοθεραπεία. Δεν ξέρω τι είναι βρεγμένο το έδαφο. Βρεγμένο, βέβαια, μες στην Ξεραή λένε. Έλα, πάτε να το βάσεις. Είναι βρεγμένο το έδαφος. Πάτε να το βάσεις. Δεν πήρε. Έχει και μια πινακίδα εκεί με κάτι ονόματα. Πού? Εκεί. Πάμε δούμε. Σαν φιάφι δεν μυρίζει. Ναι, όχι σαν, φιάφι μυρίζει. Άμω του. Τι? Μίγα. Σ' αγαπάνε. Ρε πού. Αυτό το μέρος δεν το ξέρουν πολύ ντόπιοι. Μπα. Με τίποτα. Έχει 15 μόνο θετικές στο κούπι. Σοβαρά. Πάντα. Ξέρεις τι. Εγώ θέλω να πάμε και στην Ταϊβάν κάποια στιγμή στα ορυχεία που έχετε εγκαταλελειμμένα. Πάμε να δούμε τι λέει. Τι λέει, για να μην μας δουν ποτέ. Πολόμιζα βεγάμε. Και ανεβαίνεις εκεί, κάνεις βουτιά λέει. Ε, ναι, μπλοζόν. Και όμως έχει γράφηση εδώ. Τι έχει? Γράφηση. Ρε, είναι τρελή αυτοί που κάνουν τα γκράφιτι. Κάτσε να δούμε τι λέει για το μεταλλείο. Το μεταλλείο... Α, Έλλη, κοίτα! Το μεταλλείο εκεί που φαίνεται σκολή και ο άνθρωπος είναι και το ένα πανηγύρι. Τι το έδωσε αυτό, ρε. Κόσμος Μόντις έφυγε το 1936. Oh. 12-10-2014. Και κλασικά. Ο Κύπριος, ξέρω τι ήταν. Πάντα υπάρχει ένα βλάκας. Ναι. Δεν σεβάστηκε τι κάνανε οι άνθρωποι και πήγε ο βλάκας να γράψει. Εντάξει. Πάντα υπάρχει ένας μαλάκας. Πάντα. Πάντα και παντού. Άρη, όντως. Άρη, δεν έχω ξαναδεί ορχείο από κοντά. Λοιπόν. Θέλει προσοχή, κανονικά μπαίνετε με κράνος, όχι καπέλο, κράνος. Θα μπεις, θα μπούμε.
Εγώ θα πω, εσύ κάτω από αυτό. Άρη! Άρη! Κάτι κατέβηκε μεγάλο! Πού? Πού? Από εκεί κάτω. Πού κάτω? Μέσα στο τέτοιο. Τι μεγάλο, μεγάλο ήταν εννοείς? Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν αράχνη. Φίδι. Σαυροειδές. Δεν με ενδιαφέρει, φίδι μου είναι. Φίδι, λέω, αράχνη μην είναι. Χαίρεστηκα. Φέτο κινητό μου. Φέτο κινητό σου να βάλω τέτοιο. Άνοιξε το. Τι να ανοίξω. Ωραία. Άρη, δεν έχω ξανά διορχείο. Νιώθεις πόσο... Δροσερά είναι. Ναι. Εν τω μεταξύ στο κινητό φαίνεται ότι είναι η μέρα, αλλά δεν βλέπεις τίποτα. Δεν βλέπεις τίποτα. Και μίλα πιο σιγά, μην γίνει καμιά κατολίσθηση και δεν μας βρουν ποτέ. Παιδιά, είναι πολύ... Από εδώ και πέρα... Κάτσε, περίμενε! Από εδώ και πέρα δεν είναι για να πας κλειστό, τα έχουν σταγισμένο. Κοίτα, κοίτα πέτρωμα. Πόσο... Κοίτα πόσο η μέρα φαίνεται από εδώ. Το μακτικό, ε. Κοίτα. Έχει υποστηλώματα, έλα πάμε έξω γιατί δεν είναι επικίνδυνο. Παιδιά, δεν μπαίνετε σε τέτοια. Εμείς γιατί μπήκαμε. Γιατί είμαστε εξερευνητές. Δεν μπαίνετε μέσα σε εγκατελειμμένα οδηγεία. Και είναι με ξύλο τα υποστηλώματα, ε. Έχεις ηλικία, δεν βλέπεις. Ναι, αλλά τα περισσότερα με ξύλο. Δεν ξέρετε γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτές οι βίδες είναι καινούργιες. Ναι, όντως. Αυτές οι βίδες είναι όλο καινούργιες. Κάτσε. Άρα κάποιος... Ήρθε πρόσφατα. Πρόσφατα. Και βιδώσανε. Και το ξαναξεβιδώσανε. Ναι. Μπορούσαμε να πάμε και πιο κάτω, αλλά επειδή δεν έχω κράνος, δεν κάνω μαλακίες. Αν είχα κράνος, κανονικό θα πήγαινα και πιο κάτω. Αλλά έτσι όπως είμαστε κλειμένοι, δεν είναι. Δηλαδή από εδώ βγάζαν χρυσό. Δεν ξέρω τι οδηγείο ήταν, δεν διάβασα αυτό. Μεταλλείο είναι το ένα και πιο κάτω έχει ένα εργοστάσιο χρυσού. Δεν ξέρω τι πράγμα. Αλλά είμαι σίγουρος κάποιος θα φυσικόμενο θα μας πει. Εδώ δεξαμενή. Άρη, πρόσεξε, μην πατάς, μην έχει κανένα κενό και φύγεις μέσα, ε. Δεν έχω δύναμη να σε βγάλω. Εγώ μόνο δυνατή. Από κάτω βοήθεια. Δεν πάει να φωνάεις εδώ, δεν θα σε ακούσει κανένας. Εδώ δεν μπορεί να πλησιάζει και γιαγιά. Και τούτο είναι καινούριο. Ποιο? Τα σύρματα. Κοίτα, μηχανήματα μέσα. Έχει σκάλα εδώ, κατεβαίνει κάτω, δεν. Δώσε στα γυαλιά, μην πηγαίνεις κοντά. Κοίτα, κάτω. Εγώ λέω να μπούμε. Δεν είναι όλοι. Πού είναι, στα γυαλιά. Πες κανένα σκαφός, δεν είναι. Πρόσεξε που πατάς, γιατί είναι σίδερο, μπορεί να έχει διαβρωθεί. Να έχει διαβρωθεί, εννοείς. Αυτό είπα, να έχει διαβρωθεί. Εδώ δουλεύανε κάποτε άνθρωποι, ε. Τα ξυλώσαν όλα τα μηχανήματα, πήσανε μόνο τα... Έχουν περπατήσει αρκετοί εδώ που βλέπω, ε. Τώρα αυτό, άμα είναι ελληνίτα από πάνω, που για ελληνί το βλέπω, ξέρεις ότι είναι καρκινόγονο το που λέω. Βλέπεις αυτό εδώ. Και οπλές από ζωάκια βλέπω. Τι? Οπλές από ζωάκια. Siemens, Άρη, Siemens. Βγάλε μια φωτιά εδώ. Είπες βγάλε μια ράχνη. Κάνε μια φωτιά. Και κάναν γράφτη και εδώ, ρε. Και τούτο είναι καινούριο. Πατάς εδώ. Ναι. Πάμε. Δεν
Δώσε το σύρμα εδώ, ρε. Τι είναι αυτό εδώ? Είναι αυτά που φέγγουνε το βράδυ που τα σπάς. Σοβαρά. Μπορεί να ήρθαν να κάνουν κάνα βίντεο κλιπ, ξέρω εγώ. Να ήρθαν να κάνουν βίντεο κλιπ. Ξέρω. Πόσο βίντεο κλιπ, πόσες φωτογραφίες δεν έχουμε δει που γίνονται σε τέτοια. Και από εδώ τι είχε δηλαδή, είχε τέτοιο βαγόνι. Άρη, βρήκα πινακίδα. Στο κινητό. Ναι, κάτι. Το φίλου λέει, έχει πινακίδα εδώ. Νάτι. Κάπως έτσι, δεν ξέρω πως είναι. Όχι, έτσι περνάνε, ναι. Τι δουλειά έχει πινακίδα εδώ, παιδιά, εδώ. Πινακίδα. Πινακίδα τρένου. Πυρούνι. Ναι, αυτό που να είναι λενή. Πάμε. Μην πλησιάζεις κοντά, λενή την. Φτάνει μέχρι εκεί. Μυρίζει εγκατάληψη, ε. Μυρίζει θιάφη. Μπαταρία. Εδώ είναι που γυρνούσαν τα... Τι? Α, τα βαγόνια, ε. Κάπως πρέπει να αδειάσουν αυτά. Αυτό το σύνταγμα να φτιάξει, δεν το μάθει και κανείς. Με τις τιμές που έχει πάει ο σίδερος τώρα, ένα εκατοστάρι ευρώ, 150 θα πιάνει. Πώς θα το μαζεύει? Πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά? Κυλογοκός. Όχι, γωνιά. Γωνιά. Εδώ έχει σύρμα. Mm. Πάμε να δούμε και από εκεί. Εντυπωσιακή κατασκευή πάντως. Το είχαν φράξει γύρω γύρω και το ξεφράξανε. Εντυπωσιακή κατασκευή. Βλέπω το ελληνικό. Δηλαδή πόσος κόσμος θα έπαθε καρκίνο από εδώ και δεν θα ξέρει γιατί, ε. Κοίτα κάτω. Για κατασκευή εδώ. Κάναν από εκεί τώρα, δηλαδή αυτό είναι σιλό. Ναι. Αυτό είναι σιλό. Εκεί πήγαιναν από κάτω τα φωτιά και φωτώναν το εμπόλεμο. Και φεύγαν. Τι είχαν κάνει, ρε, οι άνθρωποι, πόσο τους είχε στοιχήσει αυτό. Και το παρατήσαμε. Και εδώ προφανώς αυτό που βλέπεις είναι το χώμα που ρίχνανε, το δοχείο. Όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, εγώ βλέπω άλλο. Ότι είχε εδώ και από εκεί. Και εμείς οι μαλάκες κάναμε το γύρω-γύρω, άρα πού να το ξέρεις, βέβαια. Βλέπεις, έχει δρόμο. Mm. Αλλά ποιος είναι αυτός ο δρόμος, αλλά να σου πω κάτι πιο εύκολο από εδώ πέρα, γιατί από εκεί δεν μπορείς να ανέβεις πάνω. Θα κάνεις πιο πολύ. Πάντως φαίνεται ότι έχει φτιάχτη. Είναι όλο κίτρινο κάτω. Ναι, και εδώ είναι όλο τσιμέντο που είμαστε. Λάστιχα παρατημένα, πεταμένα. Γιατί το αφήσαν και δεν το μαζέψαν, λέω. Έλα, πάντα. Τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα στην Κύπρο. Η πρώτη μας εξόρμηση. Όχι, η πρώτη μας εξόρμηση στην Λευκοσία. Δεν έχω ξαναέρθει πουθενά. Το πρώτο πράγμα που βλέπω. Τελευταία μέρα. Αύριο την κάνουμε. Κάτσε να τραβήξω μια πανοραμική. Α, πιο πάνω.
Red Lima, Red Lake. Τα σύνδεματα εδώ δεν υπάρχουν. Κάτσε, κάτσε, περίμενε, δεν σε τραβάω. Το ιδέες. Κόκκινο εντελώς, ε! Αίμα! Τι είναι αυτό τώρα? Αίμα! Πω, πω! Δεν είναι εδώ που είχε πετάξει. Εδώ είναι. Πια. Εδώ είναι. Όχι, ρε. Εδώ είναι. Σίγουρα. Δεν έχει άλλη. Δεν είναι βαθιά αυτή. Άρη, το πόσο βάθος έχει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μαλάκα, δες. Κόκκινο εντελώς. Στο άλλο, βασικά, είχε και ένα μηχάνημα, ναι, τώρα που το λες. Είναι αυτό, πω, πω, κόκκινο, λες και είναι αίμα, ε. Κάτσε να κάνω και ένα τέτοιο. Εντάξει, δεν θες να πέσεις μέσα εδώ, ε. Αφού οι βίτες που πέσανε είχαν τέτοιο. Την άλλη, ναι. Κάτσε να δω αν έχει κι άλλη. Yeah. Να δω αν έχει κι άλλη. Yeah. Περίμενε. Πάει λίγο. Πρόσχε. Δώσε εγώ. Δώσε εγώ για να έχουμε. Α, ξεπαρτώσω κι όμως. Άλλη μια περιπέτεια, ε. Δεν αποτύξουμε εδώ, παιδιά. Από εκεί φαντάζεσαι να βρούμε το πτώμα της γυναίκας. Εδώ έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Πω, τεράστιο είναι, ε! Και λένε είναι βαθιά αυτή. Ναι, γι' αυτό δεν βρήκανε το. Τα κλειδιά τα έχεις, ε! Ναι. Πάμε. Λίμνη με μη. Μεταλλείο με μη. Μεταλλείο μεικτών θιούχων. Κοίτα πόσο λίγο μετάλλεμα το 1954 και κοίτα το 1968. Oh. Πού γράφει πόσο βάθος έχει αυτό? Ήπνο ψηφού. Είστε εδώ. Α, σιδηροπυρίτης. Γράφει και το... κρατήρα. Έκταση, ο κρατήρας που απλώνεται μπροστά στη λίμνη είναι έκταση 50.000 τετραγωνικών μέτρων και έχει δημιουργηθεί από την εμφανική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων κατά το πρόσφατο παρελθόν. Όταν λέει κρατήρα, α, να το λες, λαβών και το ορίζοντα βάσης. Θείο έχει και εδώ, 48%. Το γαλαζοπράσινο χώμα των νερών κατά τη διάρκεια της άνοιξης με πινελιές της Λικοάς δίνει θέση στο γαλάζιο μπλε χρώμα του Κολυμπιού. Πώς ήτανε, το 70. Πλάκα μου κάνεις. Ναι, να το δείχνει εδώ. Και αυτό το είναι η λίμνη. Ναι. Πολύ ήταν αυτό. Μεταλλεία χαλκού. Από την αρχαιότητα, ε. Άρη. Γατάκι. Αυτό μου θυμίζει την ασφάλεια των Windows που βάζανε το φράχτη και παίρνουν σε όπλα από το πλάι. Τι σκέφτηκες ρε Σιάρη? Ναι, αυτό το είχα δει σε ένα τέτοιο. Τι σκέφτηκες ρε Σιάρη? Πήγα έτσι και πήγαινε. Κοίτα, αν ήμουν πιο αδύνατη χωρούσα και από εκεί. Α, και τώρα χωράω. Έλα. Όλο το λουκόκι αυτό καθάρι. Πάμε να λέμε μαλακίες στα βίντεο, αλλά μην το παρακάνεις το θέμα. Πρέπει να με κάνει σπόνσο σε πικρόκο αυτό το... Όντως. Πω πω. Και από εδώ κάνεις μπλοζόν, άμα θες, ε. Αυτό είναι εδώ, εδώ. Είναι πολύ πιο τέτοιο από την άλλη. Η άλλη ήταν κόκκινο, μαλάκα, εντελώς. Εδώ είναι λες και είσαι σε λίμνη, κανονική. Είναι βαθιά. Είναι πολύ βαθιά, ρε. Κοίτα πώς πάει. Πάμε κάτω. Μα δεν είδες τι βάθος είχε...
Μην πηγαίνεις πολύ άκρη, αγάπη μου, γιατί δεν είναι το θέμα ότι θα πέσεις, είναι το θέμα πώς θα βγεις. Εντάξει, έχει βάθος. Εδώ είναι μόνο για κατάδυση. Μπλοζόν. Σου είπε η κλώσο, η κροκό. Μπλοζόν, κοίτα, πέντε. Άρη, είναι πολύ χαλαρά τα χώματα. Αλλά είναι πολύ μεγάλη, ε. Λοιπόν, πες μας την ιστορία που έχει εδώ. Ξέρω εδώ, πάρε την ιστορία. Ωραία, έλα να την πω εγώ. Πες τη. Ε, πάρε. Ρε, μην πηγαίνεις άκρη-άκρη και είναι πολύ χαλαρά τα χώματα. Δεν έχει βράχο από κάτω, κατέβαινε. Γαμώ. Να έχουμε κανένα τύχημα. Λοιπόν. Εργατικό. Ε, πού θα πας τώρα. Εδώ έχει γίνει κάτι πολύ τρομακτικό και δεν ξέρουμε πόσα τρομακτικά έχουν γίνει στο σύνολο. Πριν από νομίζω 4 χρόνια, μπορεί και πιο νωρίς. Τι 4, πολύ πιο σύντομα. Πολύ πιο πρόσφατα. Άστο, άμα δεν ξέρεις, άστο, μην το λες. Ρε παιδί μου, εντάξει, πρόσφατα τέλος πάντων, μέσα στην πενταετία. Ήταν ένας στρατιωτικός που το λέγανε Ορέστη και τελικά αποδείχθηκε ότι είναι serial killer και ήρθε εδώ και πέταξε μία Φιλιππινέζα και την κορούλα της που ήταν 6 χρονών. Την κορούλα της την είχε βάλει μέσα σε μία βαλίτσα αφού τη στραγγάλισε. Κάνανε απίστευτες προσπάθειες οι δίτες για να βρουν τα πτώματα και τελικά μόνο το μωράκι μπορέσανε και να σύρανε μέσα στη βαλίτσα. Η μαμά ακόμα την ψάχνουν, είναι παιδιά κάπου. Πού να ψάξει εδώ, εδώ. Πού να ψάξει εδώ. Υπάρχει εδώ μέσα ένα πτώμα μιας γυναίκας και το θέμα είναι ότι δεν ξέρουν πόσο ακόμα έχει πετάξει αυτός ο άνθρωπος εδώ μέσα. Πόσο ακόμα υπάρχει. Γιατί λείπουν 22 Φιλιππινέζες, εκ των οποίων 4 νομίζω ότι έχει παραδεχτεί ότι τη σκότωσε αυτός. Καλά, πάρε. Τρομακτικό. Τρομακτικό. Δεν μπορεί να επιπλέψει, ναι, επειδή έχει τέτοιο πάει κάτω. Δεν έχει αλάτι, καταλαβαίνεις. Και άμα ήταν θάλασσα, τον έβαζε πάνω. Οι δίδες σου λέω κάνανε απίστευτες προσπάθειες. Μιλάμε ότι ψάχνανε εβδομάδες. Άμα έχει το βάθος που λένε και είναι τόσο μεγάλη που παίζει αυτή.